Κύριε Χιόνι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το ΚΚΕ τι λέει για όλα αυτά? Μιλάμε για ένα καραμπινάτο σκάνδαλο και ένα πραγματικό βούρκο. Πυρήνα έχει το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί με ευρωπαϊκές οδηγίες, την εθνική νομοθεσία, διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο δικαιώματα και ελευθερίες του λαού. Όλα αυτά τα οποία το ΚΚΕ, όχι τώρα, εδώ και χρόνια και διαρκώς έχει καταγγείλει και έχει καταψηφίσει, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν βάλει και το χεράκι τους και την ψήφο τους και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή για να διαμορφωθεί αυτό το επικίνδυνο και σκοτεινό πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο καθένας και η καθεμιά είναι εν δυνάμει υπό παρακολούθηση με τη γραμμή του νόμου και η εισαγγελική εντολή. Αυτά που λέει η θέση της κυβέρνησης, τέλος πάντων, ότι ήταν απόλυτα νόμιμη παρακολούθηση, ότι όποτε θέλει μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να έρθει να ενημερωθεί ακόμα και πριν την Επιτροπή στη Βουλή και ότι όλο αυτό το θέμα είναι, αν θέλετε, οριοθετημένο και δεν έχει άλλες προεκτάσεις, την πιστεύετε? Κοιτάξτε, πέρα από τη γελιότητα διαφόρων δικαιολογιών που έχει βρει η κυβέρνηση, όπως και όπως εξελίσσεται και η αντιπαράθεση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, κρύβουν ακριβώς αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο κρατάει και στο σκοτάδι διάφορα κέντρα, μηχανισμούς, υπηρεσίες, επίσημες και ανεπίσημες, εγχώριες και ξένες, οι οποίες και συνεργάζονται και ανταγωνίζονται στη συλλογή πληροφοριών. Γι' αυτό το είναι ακόμα ένας από τους λόγους που κανείς δεν πρέπει να νομοποιήσει την ιδέα και να δεχτεί την ιδέα ότι μπορεί να είναι στόχος. Η παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων και η παραβίαση του απόρτου των τηλεπικοινωνιών είναι πέρα για πέρα παράνομη. Και μέσα σε όλα αυτά, η συζήτηση η οποία γίνεται, αυτό προσπαθεί να το νομιμοποιήσει και να το καλλιεργήσει. Γιατί υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα εδώ πέρα. Βρίσκεται η αυσιδοσία διαφόρων κέντρων και υπηρεσιών με το θεσμικό πλαίσιο που του έχουν εξασφαλίσει, μπορεί να έχουν στο πιάτο τα προσωπικά δεδομένα του καθενός. Έχουν κάνει λάστιχο διάφορες έννοιες γύρω για τις ανάγκες που υποτίθεται υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι αυτό το εχθρικό σε κάθε περίπτωση κράτος, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μπορεί να διασφαλίσει τις ελευθερίες, τα δικαιώματα του λαού και μάλιστα τα βάζει στο στόχαστρο. Γι' αυτό θέλει να ξυλωθεί αυτό το πολυδέδαλο δίκτυο που έχουν διαμορφώσει και μάλιστα η κυβέρνηση το χρησιμοποιεί και ως ευκαιρία σε αυτή τη φάση για να το εμπλουτίσει. Γιατί και τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει και συζητάει, αυτό φαίνεται ότι κάνουν. Κύριε Χιόνι, και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων του Κόντρα. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.